Αθλητικό κέντρο Κρίνης Δημήτριου Στεριανού. Εδώ βλέπουμε ότι χθες το βράδυ κλάπηκε η πόρτα της εισόδου του γηπέδου από τσιγκάνους, όπως μας περιέγραψαν οι κάτοικοι. Είπαμε γι' αυτό, δεν θα πούμε, θα το κόψω αυτό άλλος. Λοιπόν, τερματοφύλακας του Φαρούλας, τι έχετε να πείτε? Πολύ σταθερός. Λοιπόν, για το Σάκη τον Καραγιάννη. Ο Σάκης Καραγιάννης είναι ένας παίχτης, αν βάζαμε βαθμό άριστα το 10, είναι στο 7 σταθερός. Στο 7, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Βαγγέλης Αργυρίου δεν έπαιξε σήμερα λόγω. Ο Βαγγέλης Αργυρίου έχει πρόβλημα στο πόδι του. Ναι. Και γι' αυτό δεν μπορεί. Μάλλον θα σταματήσει και δεν θα ξαναπαίξει. Α, έτσι, από ιατρικής πλευράς. Σχεδόν κάψονες. Λιοπύρη. Αλλά για αυτήν την εποχή είναι σαν κάψονες. Σαν κάψονες, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ακούνε οι φίλοι μας στο εξωτερικό. Πιστεύω να ακούνε. Θα ακούνε και θα, θα νοσταλγούν το χωριό, έτσι. Κανονικά πρέπει να έρθουν. Να έρχονται πιο συχνά. Να έρχονται πιο συχνά. Μέρες του Πάσχα πλησιάζουν. Δεν είναι δηλαδή του Πάσχα. Δεν είναι μόνο το Πάσχα, αλλά και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ναι. Λοιπόν, δύο λόγια για την ομάδα. Πώς την είδατε σήμερα? Σήμερα έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει, για να πάρει τον αγώνα. Αν το πήρε, 2-0. Έτσι, πρώτο ημίχρονο 2-0. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η απόδοση και να κρατήσουμε το σκορ ή να βάλουμε και άλλα γκολ, έτσι. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Τάκη επιθετικό, γνωρίζω, πιστεύω να μπουν και άλλα γκολ. Ο Τάκης ο καλύτερος παίκτης. Καλύτερος παίκτης. Και ποιος άλλος? Έρχεται ο Γιώργος ο Γάτσος, καλύτερος. Ο Χρήστος που βάζει πάνω. Αυτή. Ο τερματοφύλακας. Πρώτος. Σταθερός. Γρήγορος. Ο Θεοχαρούλας ο Χρήστος, έτσι. Χαρούλας, ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Αυτά. Και ο καντινέρης μας, ο Σωτήρης ο Μανασής. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, δύο λόγια για τον αγώνα. Πώς είδες το πρώτο ημίχρονο? Ωραία. Πάμε. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο να είμαστε το ίδιο. Ο καιρός είναι ευλογικός. Όλα καλά. Τι ήθελα να πω. Ποιος πιστεύεις ότι ξεχώρισε την ομάδα, τους παίχτες? Πάντα ο Ρίζος κάνει διαφορά. Και ο τερματοφύλακας σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Ο Ρίζος ο Δημήτρης. Ο καινούριος τερματοφύλακας. Ο Θεοχαρούλας ο Χρήστος, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλοι φίλοι της ομάδας, δύο λόγια για το σημερινό αγώνα, κύριε Μάγκο. Έχουν και δει αυτοί με τα μαύρα. Ξέρω εγώ τι έχουν, ένα σταυρό εκεί. Αυτοί είναι που διαφημίζουν το γραφείο τελετών Παναγιώτων. Αυτή η ομάδα, έτσι. Γράμματα δεν βλέπω, σταυρό βλέπω. Μάλλον κάτι τέτοιο. Πάρε και μία συνέντευξη του παλιού μακροδόμου ποδοσφαιριστή. Ο Πέτρος, ήταν παλιόμαχος ποδοσφαιριστής. Παλιόμαχος, ναι. Στο τέλος του αγώνα, ναι. Τέλος του αγώνα θα μιλήσει ο παλιόμαχος. Ωραία. Κύριε Καραγιάννη, εσείς, ποιος πιστεύετε ότι ξεχώρισε από την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο? Ο Τάκης ο Ρίζος. Ο Τάκης ο Ρίζος, όλοι αυτόν λένε. Άλλος παίχτης? Όλοι άλλοι είναι μέτροι. Μέτροι και ο τερματοφύλακας? Σαν πρώτη φορά μου παίζει, καλός είναι. Καλός. Πάμε! Πίσω! 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 Πίσω!
Τι μπορεί να την πούσει κάτω. Πόξο. Μπράβο ρε Θηρίο. Πίσω κλείνω του. Αυτό το κόλ παραλίγο. Αυτό το κόλ η κάρτα. Έλειπω η κάρτα μαλάκα. Έλειπω. Παλιά το σήκω μαλάκα. Έλειπω. Άρε γάμι σου κόντρε. Πάρ' τον μέσα. Ε, ίδια. Ε, το πάγκο ρε! Έξω, έξω, ναι! Πάντα! Την Ανίτα αύριο! Γυρνάει από πάντα, έλα πάγκο! Έλα κάρτα! Την πολλάω, την πολλάω! Δεν έξω! Πάμε στο χαρούλα! Κράτα, μην μου βάζεις τίποτα! Όχι ρε Άγγελε, όχι ρε Άγγελε, όχι ρε Μητσού. Πάζει να πω αυτό είναι, να τελειώσουν οι ελπίδες. Τι τέχει, οι τρία άτομα και ο παρός σας. Μην ξαναπτυρώσουμε το κέντρο. Μπράβο. Παουλ! Μπράβο σου τύρι, πάρ' την πάντα πάνω τώρα, παράτη. Ναι, ναι. Πάμε! Άιντε σου τύρι, άι σου τύρι! Άιντε! Άιντε τι κάνεις ρε! Άιντε τι κάνεις ρε! Άιντε τι κάνεις ρε! Καλά τώρα! Ραγί ρε! Ραγί ρε! Έλα, κόπτη! Για τα λόγω! Ποτήρ, γελά ρε! Τρέξει ρε, τρέξει κύριε! Τρέξει κύριε! Μπράβο! Πέρα, πέρα! Εσπρόχνε, εντάξει. Μπράβο, πάμε. Άτερε, άτερε, άτερε. Έλα, πρώτη, έξι, πρέπει. Έχετε, θα σπρώχνε και στην τίγουα. Θα γίνει να πεις. Μόνο η Ανίτα. Έλα, ξάδερ, φόρμα. Πάμε. Είναι πολύ μορφάνε. Κάτω, προς τα κάτω. Σιγάνου τη γάμω το. Πάλα πήρα. Ε, καπερόνι. Πάμε. Για τώρα αυτό το... Μόλις κατέφτασε και ο Βασίλης Στεργίου. Βασίλη, καμία δήλωση. Μόλις ξύπνησε δηλαδή. ο Βασίλης, ο οποίος θα βρίσκεται για λίγες μέρες ακόμη στην Ελλάδα. Τι, να προφανώς θα θέλεις να μάθεις πόσο είναι το σκορ. Ναι, πόσο είναι το σκορ. Κοινής φοιτητής. Καταρχάς να σε ρωτήσω, θα επενδύσεις καθόλου στην ομάδα της Κρίνης. Βέβαια. Ναι. Γιατί ποσό μιλάμε περίπου. 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ είναι ό,τι πρέπει.
Η ομάδα περνάει δύσκολες καταστάσεις, οικονομικές καταστάσεις. Θα θέλαμε να πεις δύο λόγια ακόμη. Πώς πέρασες τις διακοπές σου εδώ στο χωριό? Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ήλιο. Ήλιο, έτσι. Δεν το έχετε στη Γερμανία τον ήλιο, έτσι. Πολύ σπάνιο φαινόμενο. Σπάνιο φαινόμενο ο ήλιος. Γενικά αλλιώς πέρασες καλά? Πολύ ωραία, ναι. Τι έκανες όλο αυτό το καιρό, για πες μας. Ήπνο, φαΐ. Ναι. Και ύπνο, φαΐ και... Άστιν, για την πεκάτσα πάμε. Το κουλ είναι εδώ. Ε, αν πάρτε λίγο, γιατί με έπαιρνε τηλέφωνο. Ωραία, γεια μας! Πέναλ! Πού τρίξε ρε γάμο της Γερμανίας! Κεφαλιά! Τι έκανε ρε μαλάκα! Για δείξε μας, τι είναι αυτό? Γουμαράγκαθο! Γαϊδουράγκαθο! Τι γαϊδουράγκαθο! Γουμαράγκαθο, για να το δούμε λίγο, ποια είναι, αυτά εδώ! Το έτρωγαν παλιά, και ανθρώπι το έτρωγαν. Εκτός από τα γαϊδούρα και το έτρωγαν και άλλο. Ωραία. Το έφτιαχναν πίτα. Πίτα. Βγάλε ρε το σωτήρε. Μπράβο, καλή, καλή. Μπράβο. Πάρε που στάνω. Καλή, 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 καλή. Έπρεπε, καλή. Πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα. Γιώργο, ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο χειρότερος παίχτης της ομάδας σήμερα? Κατά την άποψή μου, το νούμερο 6 της Κρίνης, ο Γιώργος Λάσκος, ήταν ο χειρότερος παίχτης για σήμερα. Ναι. Γιατί τον έκανε πάρα πολύ ενέργειος ο επιθετικός. Έτσι. Μπορεί να έχει πάθος, αλλά δεν χρειάζεται μόνο πάθος στο ποδόσφαιρο. Κατά τη γνώμη μας, ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, ο Χρήστος Θεοχαρούλας. Θα μην πληρώσει κιόλας. Καλά είμαι άφρακος τελείως. Τι έχεις πιάσει σήμερα? Πήγαινα πάνω μου. Όχι τέτοια πράγματα. Εντάξει. Δεν μπορώ να φτιάξω. Γιατί αυτά μας πω, γιατί δεν μπορώ να φτιάξω το τιμόνι. Λοιπόν, κοντά μας ο Ζαμοράνο, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας. Αποστόλη, σε ακούμε. Σήμερα κερδίσαμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και το επόμενο παιχνίδι να είναι η σωτηρία μας, το Καλαμάκι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, πώς την είδες στην ομάδα σήμερα? Πολύ καλά. Είδαμε πριν τα χώμα. Αφού κερδίσαμε, πάμε δυνατά. Τρέξε. Σωτήρη, ποιος κατά τη γνώμη σου ήταν ο χειρότερος? Ο Γιώργος ο Λάσκος έκανε πολλά λάθη και παραλίγο ήταν μοιραίος. Έτσι, το έχουν πει πάρα πολύ για αυτό το παίχτη. Αν και πολύ γυμνασμένος, ο χειρότερος για ακόμη μια φορά. Έτσι. Αυτά. Ο καλύτερος παίχτης? Ο Γιώργος Γάτσιος.